Αλλάζουμε θέμα ύποπτο. Εδώ και καιρό για μεταφορά όπλων στη Λιβύη ήταν το τουρκικό πλοίο το οποίο επιχείρησε να ελέγξει η γερμανική φρεγάτα. Αυτό αποκαλύπτει απόρριτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε θέματα όπλων. Αναλυτές είχαν εξακριβώσει από δορυφορικές εικόνες ότι κατά την προηγούμενη παραμονή του πλοίου στη Μισράτα της Λιβύης είχαν εκφορτωθεί τεθωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα. Τη νευρική αντίδραση της Τουρκίας προκάλεσε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και ζητά κυρώσεις στην Άγκυρα για το πικνίκ Ερντογάν στα Βαρόσια. Απορρίπτουμε το μη δεσμευτικό ψήφισμα. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο απομακρυσμένο από την πραγματικότητα και προκατειλημμένο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία δεν υποκύπτει σε οποιαδήποτε απειλή και εκβιασμό. Η Ευρώπη να δείξει στην Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής τα όρια της συμπεριφοράς της, το μήνυμα δένδια στους εταίρους, θέτοντας εκ νέου το αίτημα για ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων στη νεοοθωμανική Τουρκία. Appreciate that this is a challenge. And then decide that they will have to arrive to conclusions that will give a clear sign to Turkey that it has gone too far, that this is not an acceptable behavior.